Ναι, κρατέ σου, Μάριο. Πάμε. Άριστο. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Όρμα και ομάδα. Γιώργος από Εύρημο, Αριανός. Ωραίος. Πάμε, Γιώργο, έγινε. Έχουν περάσει καμιά δεκαριά μέρες που γίνει μια δολοφονία. Λίγο εκεί πιο δίπλα στο Μέγαρο μουσική. Ποιο λίγες μέρες. Δεν έχει κουνηθεί φίλο. Πάμε λίγο πιο πίσω γεγονότα. Κάποια στιγμή παίζει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό ένα τελικό εδώ στο παλέ. Κάποια στιγμή περνάει συγχωρεμένος ο Κουκ να χαιρετεί στον οπαδό του Παναθηναϊκού. Στη φωτογραφία είναι πίσω μια γυναίκα. Ρωτάνε διάφοροι ποια είναι. Περνάει ο καιρός, παίζει ο Άρης με τον Παπ, με τον Χαριλάου πέρσι. Και σηκώνει ένα πανί στη θέατρια. Και ξαναρωτάνε ποια είναι αυτή η γυναίκα και ποια είναι αυτή η γυναίκα. Πώς γίνεται όλοι εμείς να ξέραμε ποια είναι αυτή η γυναίκα, να ξέρουμε τι κάνει στην αθλητική ευδία που είναι και να μην το ξέρει κανείς άλλος. Για το γιο, για το γιο της... Για τα τάγματα εφόδου... Για το γιο της λες. Για το γιο της λες. Και για αυτήν και για το γιο της. Το πανί πέρσι μαζί με αυτήν είχε τον πρόεδρο της ομάδος και δύο άλλους με σήματα φασιστικά. Πώς γίνεται εμείς να ξέρουμε ότι υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟ που ήταν στην κατάληψη της Λιμπερτάτια και την καίγανε. Πώς γίνεται να βγάζουν εντελώς τυχαία αυτή την εβδομάδα ένα δημοσίευμα και να μας λένε ότι έχουν συλληφθεί 300 οπαδοί του ΠΑΟ και να μην είναι κανένας πουθενά, να είναι εξαφανισμένοι όλοι. Πώς γίνεται σε αυτή την πόλη, σε αυτές τις 10 μέρες, όλοι οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟ να προσπαθούν να το περάσουν σαν ραντεβού οπαδών, μέρα μεσημέρι. Δεν ήτανε. Εγώ το ξέρω τι δεν ήταν, φίλε. Εγώ το ξέρω πολύ καλά τι δεν ήταν. Όπως δεν ξέρω. Για να ρίχνουνε σκοτάδι στα μάτια του. Άκου λίγο. Όπως δεν είπανε. Θα τελειώσει και πες ό,τι θες. Συγγνώμη. Η πόλη αυτή είναι υποκατοχή. Οι Ηρακλειδείς τους έχουν φωτογραφίες. Τους απόστρατους αστυνομικούς, φρουρά του κυρίου. Φρουρά του εκείνη την ΠΑΕ. Ναι. Και να μην το ξέρουν αυτοί. Η πόλη είναι υποκατοχή. Καλά λένε οι Ηρακλειδείς, καλά λέμε κι εμείς. Πώς γίνεται εμείς δεν τα ξέραμε και όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί που είναι τοπικοί άρχοντες και μας το παίζουν στο ρεύμα στην πόλη δεν το ξέρει κανένας. Ό,τι και να κάνουν, εμείς θα τους περιμένουμε παντού. Και δεν εννοώ τώρα για τους φιλάθλους του πάντου, τους βλέπουμε ούτε καν. Αλλά αυτή η κατάδια, αυτή η χουντίλα μες στην πόλη, αυτός ο σκοταδισμός από τα ρούβλια αυτού νου θα τελειώσει. Μοιάζει όλο ο Άρης για πάντα Super 3. Όσο έχουμε τέτοιες νοοτροπίες, ποτέ δεν θα πάμε μπροστά σε πόλη. Οι οπαδοί υπάρχουν παντού, καλοί και κακοί. Σωστή νοοτροπία. Αυτά εδώ δεν είναι καθαρό οπαδικό. Ένα ταβερνόξυλο πέφτει. Υπάρχουν πολλοί ψωμόλυσες που είδανε να πέφτει κανένα κέρμα και να πέφτουν κάτω να το παίρνουν σαν σκυλάκια. Υπάρχουν οι δύο σε αυτή την πόλη και υπήρχαν. Πολλοί ψωμόλυσες που βρωμάνε τα χνότα τους. Άλλο λέει αυτός, κάτσε λίγο. Κατάλαβες. Αυτός, περίμενε. Αυτός από τον Εύωσμο, Super 3. Ναι. Και ένας που βγήκε, δεν το ακούτε, εκπρόσωπος του Εραστέχνη Άρη στο Μπούζο ή στις 4, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή, άφησαν να εννοηθεί ότι είναι τρύπια αστυνομία. Και οι θεσμοί στην πόλη. Άφησε, μισό ρε, μην πετάγεσαι. Άσε να ακούσεις. Εγώ τι άκουσα. Άκουσα να κατηγορεί εκπρόσωπος του Εραστέχνη Άρη επώνυμα την αστυνομία ότι είναι τρύπια. Το λέω εγώ, το είπα αυτός. Κασέτα είναι στα γραφεία. Συγγνώμη, του... Συγγνώμη Κώστα. Μισό λεπτό. Με το Κατσάνιο, με τις κορασίδες του Ηρακλή, υπήρξε επίσημη ανακοίνωση. Υπογεγραμμένη από όλους τους γονείς και δικηγόρους. Τι έγινε. Πάμε 2 χρόνια τώρα. Με τα κοριτσάκια, τους πατεράδες και τους γονείς κλεισμένους μέσα στην τουαλέτα. Παρασκευή στο κέντρο της πόλης. Και η αστυνομία έκανε να έρθει 37 λεπτά. Στο Κατσάνιο, στο κέντρο της πόλης. Να ουρλιάζουν κοριτσάκια και γονείς, οι γονείς τους, στο βόλεϊ κορασίδων του Ηρακλή. Και υπάρχει λεπτομέρεια για συγκεκριμένο αυτοκίνητο το οποίο έφυγε και εμφανίστηκε 40 λεπτά μετά. Αυτοκίνητο της αστυνομίας.
Και τι θες να πεις Μάρε τώρα. Εσύ λες για τσουβάλιας, μα να μιλάμε και μόνο τσουβάλιας τώρα. Άλλο λέει ρε. Η αστυνομία αυτή είναι. Ποιο τσουβάλιο τραγωδί. Συγκεκριμένη περίπτωση Δημήτρη. Άσχετα με το αν είναι. Γονείς του Ηρακλή μέσα. Δικηγόροι, εργαζόμενοι. Και πάλι λέμε. Χάθηκε μια ψυχή. Δεν θα πάμε μπροστά. Το οποίο το καταδικάζω. Ψυχή και πάλι λέμε εμείς και εσείς. Που Θεός χωρέσω στο παιδί δεν ήταν και ότι καλύτερο. Εδώ ήρθε και μανούρα. Όχι, πάει στο παδικό τώρα. Στο παδικό όχι, στο παδικό γιατί πέφτει ένα ταβερνόξιο, έξω πέφτει ένα ταβερνόξιο και κάνει κάποιος τις αισθήσεις του και σταματάνε. Και λένε να σκοτωθούμε κιόλας. Είμαστε αδέρφια. Αλλά αυτή τη σκατοψυχιά που βγάζει η μπλε και κίτρινη, η μπλε και κίτρινη δεν θα πάμε μπροστά. Εγώ φίλε, έχω κουμπάρο και παραθυναϊκό. Άλλο τι λες τώρα. Και αεξή και όλους αγαπάω. Δεν έχω ειδοποιήσει ότι είναι υπέρ της βία. Πάντα με τον πάω. Δεν έχω πειράξει σε κουριά έπεσε πριν τρεις μέρες πριν πεθάνει το παιδί στην Καλαμαριά. Με τσεκούρι κόψαν παοξή αριανή. Μάτια... Δεν θα πάει μπροστά εμείς και εμείς. Το καταδικάζω. Εγώ το είπα ξανά, έχουμε τους πιο βλάκες οπαδούς γιατί είμαστε πιο πολλοί. Ρε παιδάκι μου, άλλο. Ρε, δεν θα το άκουσα, το παιδί άλλο είπε. Ρε ο άνθρωπος, είπε για στημένα πράγματα ναι, θεσμικά στην πόλη. Δεν είπε για το οπαδό. Ότι κλείνουν λίγο το ματάκι. Ο οπαδός είναι επικίνδυνο. Ο οπαδός με τον οπαδό θα πλακωθεί. Ναι. Εγώ με τον άλλο στον δρόμο θα πλακωθώ. Άλλο κάποια στιγμή το θέμα, το θύμα θα είναι ο ένας, κάποια στιγμή θα είναι δεν είναι υπέρ του πολίτη και μεροληπτία. Η εξουσία λέει. Ο πολίτης είναι επικίνδυνα. Δέχτηκε επίθεση ο Ραπτόπουλος μέρα μεσημέρι, επώνυμος πολίτης της πόλης και ο εισαγγελέας δεν κινήθηκε. Τρομάζω στην ιδέα να είναι κάποιος πολίτης που είναι ανώνυμος. Πρόσεξε, γι' αυτό... Δεν τραβάω τα αρκά για τον Ραπτόπουλο. Στα ίσα. Αλλά εγώ απορώ και το Μανκιάρι. Όταν ο Ραπτόπουλος δέχεται επίθεση μέρα μεσημέρι και δεν κινείται ο εισαγγελέας της υπηρεσίας, τρομάζω στην ιδέα του τι θα γίνει με τον μη επώνυμο πολίτη. Τρομάζω. Αν είναι ο Γρηγόρης, αν είναι ο Νίκος, αν είναι ο Κώστας. Έπεσε σε άσχετο εισαγγελέα. Παρά τα αυτά, μισό λεπτό να μιλήσω. πήρα μηνύματα από κάποιο μέσο που δουλεύω, ένα από τα τέσσερα μέσα που δουλεύω, ότι δεν πρέπει ενώ ψιάρις πάω να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο στον αέρα της πόλης, γιατί δεν θα είναι πολύ καλό. Και φυσικά όταν είπα ότι τον εισαγγελέα τον έχω γραμμένο στα δεν με κάλεσε. Καλά έκανε. Και βγήκαμε εκεί και είπανε να συλληφθεί ο Ραπτόπουλος. Καλά. Καλό θα μου κάνανε. Άλλα 4% ακροματικότητα, περισσότερα χρήματα. Πάντων, πάμε στον κόσμο, ναι. Πάντως πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Όχι, σταμάτα εσύ. Γαμώ τις κολομάδες. Μη βρεις, ρε. Συγγνώμη. Παραφέρεσαι. Δεν είπε για τους οπαδούς, ρε. Συγγνώμη. Χαλάρος. Μην είσαι ευέξαπτος. Είσαι νέος ακόμα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα